Έχει δώσει λοιπόν ένα όνομα ο Ντέκο στους ανθρώπους του Ολυμπιακού και στον Μαρτίνς. Mm. Πρόκειται για έναν Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή της Sporting, τον Μπρούνο Ταμπάτα. Είναι 24 ετών. Είναι αριστεροπόδαρος ακραίος. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έγραψε πέρσι 20 συμμετοχές με την φανέλα της Sporting. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει καθιερωθεί στην εντεκάδα της πρωταθλήτριας, να θυμίσουμε φέτος, Sporting. Είναι ένας κοντούλης, γρήγορος ποδοσφαιριστής. Έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Βραζιλιάνος είναι. Δεν λέω ότι είναι, δεν είναι σβούρας. Βραζιλιάνος είναι. Αυτός είναι. Βραζιλιάνος. Αυτός είναι. Βραζιλιάνος. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί δείχνουν τα παιδιά τη φωτογραφία και προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει μικρές εθνικές ομάδες Βραζιλίας. Ναι. Είναι ένα παιδί που, επαναλαμβάνω, δεν έχει ακόμη καθιερωθεί στην εντεκάδα της Sporting. Μάλιστα. Είναι πελάτης του Ντέκο και είναι μια πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού, ένας ποδοσφαιριστής που είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα, δηλαδή να εξελιχθεί περισσότερο σε μια ομάδα που θα είναι βασικός και θα του δώσει τα παιχνίδια που θέλει και την προοπτική που θέλει. Τις τελευταίες 15 μέρες είχε μείνει εκτός γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει συζητηθεί. Πρέπει να το δούνε δηλαδή πώς θα εξελιχθεί για να δουν αν θα προχωρήσει και όλα σε υπόθεση ή αν θα προηγηθεί από άλλους παίχτες που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Το καλό της ιστορίας είναι ότι τη Sporting Λισαβόνα την ξέρει ο Μαρτίνς πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα από αυτές που έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να την τσεκάρει και να τη δει με σχετική άνεση και να συλλέξει και όλες αυτές τις πληροφορίες, ναι, που χρειάζεται. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ο παίχτης είναι στο συρτάρι του Ολυμπιακού και του Πέδρο Μαρτίνης. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να προχωρήσει, μπορεί και όχι αν ο προπονητής προτιμήσει κάτι άλλο. Μια άλλη πληροφορία από την Πορτογαλία, Παντελή, που έχει ένα ενδιαφέρον και καλό να τη βάλουμε στο τραπέζι, ναι, είναι ότι ο Μαρτίνης, πέρα από τους παίχτες που έχει κοιτάξει, τσεκάρει πολύ καλά και το ρόστερ της Μπενφίκα. Γιατί υπάρχουν εκεί τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστές ακραίοι που του αρέσουν του προπονητή. Και κοιτάζει να δει μήπως ένας από τους δύο μπορεί να είναι εύκολη περίπτωση για να έρθει. Ωραία. Να θυμίσω ότι πέρσι από την Μπενφίκα έναν ακραίο τον πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς. Ναι, βέβαια. Ο οποίος αποδείχθηκε και καλή λύση. Αυτοί οι δύο είναι ο ένας Αργεντινός, Φράνκο Τσέρβι, 27 ετών, 21 παιχνίδια φέτος με ένα γκολ και μία ασίστ. Και είναι και ένας παίχτης ο οποίος τον έχουμε ξανακούσει, ο οποίος όλο φεύγει και όλο μένει. Αναφέρομαι στο Μαροκινό τον Τάραμπ, έναν πολύ πρικισμένο τεχνικά ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπαίνει και βγαίνει από την εντεκάδα της Μπενφίκα. Είναι, mm-hmm, και αυτές δύο περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά από τον Ολυμπιακό.